Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω λίγο τον Μιχάλη για αυτά που ευχήθηκε σε μένα προσωπικά και στην ομάδα. Ξεκινήσω έτσι, για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί βλέπω μία ένταση. Πράγματι είπε καλά λόγια για την ομάδα και εμένα μου αρέσει να λένε καλά λόγια για την ομάδα, αλλά αν έρθουμε στην ομάδα μας, σίγουρα δεν μας αρέσει γιατί δεν πήραμε ούτε ένα βαθμό. Το παιχνίδι το ξέραμε πώς θα πάει περίπου, πώς θα παίξει η Κέρκυρα. Την έχουμε δει πολλές φορές. Ετοιμαστήκαμε στις τρεις μέρες που είμαι εγώ εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ομάδα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και αμυντικά και επιθετικά. Ό,τι δουλέψαμε στην προπόνηση, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν πετύχαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι την ώρα που άλλαξε σχηματισμό η Κέρκυρα, ήμασταν το ίδιο καλοί. Μόλις άλλαξε σχηματισμό, χάσαμε λίγο το ρυθμό μας, μέχρι να βρούμε και να προσαρμοστούμε στην τακτική και στον σχηματισμό που εφάρμοσε ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, κάναν μόνο μια ενέργεια, καλή ενέργεια την οποία εμείς την αντιμετωπίσαμε, αλλά στο κόρνερ, δυστυχώς στο κόρνερ που προήλθε από αυτή την ενέργεια, μπήκε ένα γκολ από μια φάση την οποία και αυτήν την έχουμε δει. Σίγουρα είναι άσχημο για μας που δεν κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φάση. Και στη συνέχεια βέβαια του παιχνιδιού, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, προσπαθήσαμε. Σίγουρα όταν έχεις αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο και ξέρει να κρατάει το αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις ευκαιρία, γιατί στο τελευταίο 20 λεπτό, παρόλο που εμείς χρησιμοποιήσαμε ό,τι επιθετικό είχαμε, δεν κάναμε μια κλασική ευκαιρία. Βέβαια ήμασταν στην επίθεση, αλλά δεν δημιουργήσαμε κλασική ευκαιρία. Δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που κάναμε οι ποδοσφαιριστές. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά σε ό,τι τους είπα. Ξέρουν πολύ καλά ότι αδικούν τον εαυτό τους που βρίσκονται και την ομάδα που βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα επανέλθει η ομάδα και θα το δείτε στα επόμενα παιχνίδια. Αρκεί, από τους ίδιους εξαρτάται, από τους παίχτες μου, να συνεχίσουν και να δείξουν την ίδια εικόνα που δείξαν σήμερα. Δεν έχει σημασία αν παίζουν καλά ή όχι. Σημασία έχει να παίζουν δυνατά, με πάθος και με καλή ψυχολογία. Όταν τελειώνει ο αγώνας, να ξέρουν ότι προσπάθησαν για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Αυτά, ευχαριστώ. Ναι. Κόουτς, όπως είπατε, είναι τρίτη μέρα στην ομάδα. Τρεις προπονήσεις κάνατε. Έχετε μια εικόνα και παρακολουθήσατε την ομάδα, ναι. Βεβαίως, μέχρι και τώρα. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται, εν ώψη βέβαια και των μεταγραφών της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου και βέβαια με τους θεσμούς που υπάρχουν. Κοίταξε, αν μιλήσω τώρα για μεταγραφές, είναι σαν να έχω 22 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, είναι σαν να λέω ότι δεν μου αρέσουν αυτοί που έχω. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που έχω, με αυτούς θα πάω στα επόμενα δύο παιχνίδια και όταν θα έρθει η ώρα θα δω αν χρειάζεται κάτι ομάδα. Ξέρω τι χρειάζεται. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι χρειάζομαι το έχω στην ομάδα. Τα εμπιστοσύνη σας ήδη υπάρχουν. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά η εικόνα για το τι χρειάζεται, για τις ανάγκες της μεταγραφικής περίοδου υπάρχει στην ομάδα. Σίγουρα υπάρχει. Αλλά δεν είναι της ώρας, καλύτερα να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε ποδοσφαιριστές. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστές μπορούν να πάρουν. Είναι περνάδα πράγματα. Αυτό το βλέπει η διοίκηση. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ θα ζητήσω κάποιους ποδοσφαιριστές σε συνεργασία με τη διοίκηση που υπάρχει πολύ καλή θέληση. Θα συμπληρώσουμε την ομάδα. Αυτό το γνωρίζω, αλλά δεν ξέρω αν είναι 100%, αλλά το γνωρίζω από το καλοκαίρι ισχύει αυτό για την ομάδα. Δεν έχει σημασία η ηλικία τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα παίζει ρόλο η εμπειρία, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που παίζει από τα 18 στη Β' Εθνική ή στη Γ' θεωρείται έμπειρος αν είναι 22-23. Το θέμα είναι ότι είμαστε 5 βαθμούς και μπορεί να έχει περάσει κατά 6. Έχουμε 6, ναι. Κύριε συνάδελφε, ερώτηση. Δεν έχω πληροφορία, συγγνώμη λίγο, δεν έχω πληροφορία τι έχουν κάνει οι ομάδες που είναι πάνω από εμάς από τη ζώνη. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που θέλω να πω είναι για την ερώτηση που κάνεις, είναι ότι δεν έχει σημασία αν έχουμε 6 βαθμούς. Έτσι. Μπορούμε να φτάσουμε στους 9, στους 12, μπορούμε να φτάσουμε στους 8 μέχρι να τελειώσει ο γύρος, μπορούμε να φτάσουμε στους 10 μέχρι να τελειώσει ο γύρος. Εγώ έχω δώσει κάποιους στόχους στους παίχτες και δεν θέλω να μιλάμε έτσι, ούτε εγώ ούτε εσείς με απογοήτευση, γιατί αν ήδη η ομάδα, οι παίχτες είναι απογοητευμένοι,
Αν απογοητευτώ κι εγώ, απογοητευτείτε κι εσείς, δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Εμείς θέλουμε την ομάδα να τη δούμε λίγο πιο ψηλά. Αυτή είναι η ουσία. Και οι έξι βαθμοί είναι καλά. Από το μηδέν που θα μπορούσε να έχει, οι έξι είναι καλά. Θα πάμε εκεί που θέλεις. Μην στεναχωριέσαι. Ας την διαιτησία, εντάξει, ό,τι έκανε, έκανε. Κύριε Ποϊπέροπλο, για να ολοκληρώσουμε. Χρησιμοποιήσατε σήμερα τον υπόψη στη μεσαία γραμμή. Ναι. Μείνατε ικανοποιημένος και θέλω να μου πείτε και για την αλλαγή του Άρτσε. Ναι. Τι σκεφτήκατε. Πολύ ικανοποιημένος έμεινα. Ήξερα ότι η Κέρκυρα, επειδή θέλει την νίκη, θα παίξει με δύο επιθετικούς μέσους. Είναι πολύ απλό. Εμείς πρέπει να βρούμε μία λύση για να ασκήσουμε pressing στον χώρο του κέντρου που η Κέρκυρα έχει πολύ καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές και καλούς χειριστές. Άρα λοιπόν ο Πόπτης με τον Τουτσαρίδη είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο μαρκάρισμα, πολύ πειθαρχημένοι όπως και όλοι οι παίχτες, αλλά αφού μου ρώτησες για αυτούς, και εμένα με βοηθήσανε πάρα πολύ. Έτσι. Όσον αφορά τον Άρτσε, ο Άρτσε κουράστηκε, δεν πέρασε τις πάσες που ήθελα γιατί δέχτηκε pressing δυνατό από τους αντιπάλους, δεν πέρασε τις πάσες, έχασε 2-3 μπαλιές. Και εκεί έπρεπε να ρισκάρουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο φρέσκο ποδοσφαιριστή. Ο Κουρέλας ήταν σε καλή μέρα, όπως είδατε όταν μπήκε σε αυτή τη θέση, πέρασε 3-4 καλές πάσες στον Καζαντζίδη και στον Πάλα. Και νομίζω ότι αν ο Καζαντζίδης εκεί ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να πετύχει και γκολ. Στο τέταρτο μιλάω με τον τερματοφύλακα, τον Βρονταρά. Νομίζω ότι οι αλλαγές όλοι και οι παίχτες που μπήκανε βοηθήσαν πάρα πολύ.